Θα συνεχίσουμε σήμερα την παρουσίαση της μουσικής παράστασης που διοργάνωσε ο Σύλλογος Φίλων του Κέντρου Μέριμνας ΑΜΕΑ του Δήμου Βέρειας και ήταν αφιέρωμα στον ποιητή Μάνο Ελευθερίου. Μαλάμα τένια λόγια στο μαντήλι, τα βρήκα στο Σεριάνι μου προχτές. Τ' αλφαβητάρι πάνω στο τρυφύλι, σου μάθαινε το αύριο και το χτες. Μα εγώ περνούσα τη στερνή τη πύλη με του καιρού δεμένο στις κλωστές. Ονομάζομαι Δαμιανίδου Μελίνα και είμαι η πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Κέντρου Μέριμνας ΑΜΕΑ του Δήμου Βέρειας. Εδώ και πολύ καιρό στο μυαλό μας η ιδέα του να οργανώσουμε κάτι για να τιμήσουμε έναν άνθρωπο σαν τον κύριο Μάνο Ελευθερίο, που μιλά στις καρδιές όλων με την ποίηση ή τα πεζά του κείμενα, είχε οριμάσει πλέον μέσα μας. Ειδικά όταν γνώρισα τον Γιώργο τον Μπελίρη, τον παρουσιαστή της εκπομπής εκτιέστηση για άτομα με αναπηρία, κατάλαβα πως είχε φτάσει το πλήρωμα του χρόνου. Ο Γιώργος δέχτηκε η Ελένη Αναγνώστου, η μουσικός και σοπράνο, να οργανώσει τη συγκεκριμένη βραδιά, να έχει τη μουσική επιμέλεια. Δέχτηκε και ο Γιώργος ο Καραμίχος με πολύ αγάπη να συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια της πόλης που τον γέννησε, με σκοπό το αποτέλεσμα να βγει πιο ολοκληρωμένο. Παρουσιάστηκαν λοιπόν και πεζά κείμενα και τραγούδια, αλλά και κομμάτια από το ποιητικό έργο του κυρίου Ελευθερίου. Θέλω να πιστεύω ότι το αποτέλεσμα ήταν άρτιο και άφησε τους ανθρώπους που το γεύτηκαν ικανοποιημένους. Του κόσμου ποιος το λύνει το πιθάρι, ποιος είναι καπετάνιος στα βουνά, ποιος δίνει την αγάπη και τη χάρη και στις μυθιές του άδεισε ριανά. Μαλάμα τένια λόγια στο πορτάρι, ποιος βρίσκει για την άλλη διγενιά. Βεδέσαν στα στενά και στους κανόνες και ξημερώνοντας μέρα κακή, δοξότες φάλαγγες και λεγεώνες με πήραν και με βάλα σε κλουβί. Και στα υπόγεια ζάρια τους αιώνες παιχνίδι παίζουν οι αργυραμιδοί. Το παιδί, αγόρι ξανθό με γαλανά μάτια, πάντα αμίλητο. Στα τρία πρώτα χρόνια της ζωής του, κανένας ήχος δεν βγήκε από τα χείλη του. Ακόμα και το κλάμα του ήταν βουβό. Κοιμόταν συνεχώς νύχτα και μέρα και ξυπνούσε πάντα μόνο κάθε απόγευμα στις 6, ακριβώς για να φάει. Ευνηδίως ένα τέτοιο απόγευμα, λίγο πριν ξυπνήσει, χαρά ανεκλάλητη για τους γονείς, το άκουσα να μιλάει μέσα στον ύπνο του μια άγνωστη γλώσσα, κάνοντας και πολλές χειρονομίες. Οπωσδήποτε με κάποιον συνομιλούσε, σε κάποιον απευθυνόταν. Έβλεπε όνειρο. Προσπάθησαν να αποκρυπτογραφήσουν ένα έστω γνωστό τους όνομα ή μια λέξη ανάμεσα σε όλα τα άλλα κατανόητα, ελπίζοντας ότι έτσι τουλάχιστον θα βρίσκαν κάποια άκρη. Η ομιλία του δεν ήταν μόνο ήχη. Ήταν κανονικές λέξεις και έβγαιναν ολοκάθαρες από το στόμα του, με ωραίο μάλιστα ρυθμό. Πολλές από αυτές τις επαναλάμβανε με παιδικό θυμό, ίσως να μάλωνε το συνομιλητή του ή να πετούσε κάτι με πείσμα. Είμαι ο Γιώργος Καραμίχος και είμαι ηθοποιός. Με τον Γιώργο δεν είχαμε συναντηθεί ποτέ στο παρελθόν, αλλά είναι το λιγότερο μπορώ να πω αξιοθαύμαστος. Όχι μόνο για τον τρόπο που τραγουδάει και παίζει, αλλά για τον τρόπο που χαμογελάει. Νομίζω ότι ο τρόπος που χαμογελάει και όταν συστήνεται το πώς φύγει το χέρι και είναι παρόν σε αυτό που κάνει, είναι μάθημα για όλους μας. Περισσότεροι άνθρωποι, επειδή έχουμε θεωρητικά τις αισθήσεις μας, νομίζουμε ότι πολύ εύκολα μπορούμε να προσπερνάμε χέρια και να μην τα σφίγγουμε ζεστά. Όταν κάτι σου λείπει, τότε εκτιμάς και το χέρι σφίγγει και η καρδιά είναι εκεί παρούσα. Και αυτό το έχει ο Γιώργος. Και το έχουν τα περισσότερα παιδιά που έχω συναντήσει. Εκτός από τα παιδιά που έχω συναντήσει, πολύ τα τελευταία χρόνια προσπαθώ να είμαι αρρωγός και στη δουλειά που κάνει η θεραπευτική υπασία, που είναι για άτομα με αναπηρία. Και όντως τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά. Η κόρη μιας φίλης μου που είναι παιδί με αναπηρία, την πρώτη φορά θυμάμαι όταν κοιμήθηκα στο σπίτι τους, που ήθελαν πάρα πολύ οι μικρές μαζί με τα αδέλφια της να μείνω εκεί, και ήταν πριν χρόνια, πριν γίνω ηθοποιός, δεν ήταν ότι ήταν για κάποιο λόγο
τέτοιο. Όταν ξύπνησα το πρωί, ήρθε, με φιλούσε και μου φιλούσε τα χέρια και με ευχαριστούσε που έμεινα στο σπίτι τους. Γιατί για αυτήν ήταν πολύ σημαντικό το ότι κάποιοι άνθρωποι δεν φοβήθηκαν να κοιμηθούν σε ένα σπίτι όπου το παιδί δεν έχει έλεγχο των δυνάμεών του. Και αυτό με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Το πώς ένα τέτοιο παιδί ξαφνικά σοκάρεται από μια πολύ απλή συνθήκη. Και αν ήμασταν όντως άνθρωποι όλοι, δεν θα υπήρχαν αυτά τα προβλήματα. Αν φροντίζαμε, και έχω κάνει τα τελευταία χρόνια αρκετά ραντεβού και στην Αθήνα με όλους τους κρατεούς, δυστυχώς δεν διορθώνονται τα πράγματα. Δεν υπάρχουν ράμπες, δεν υπάρχουν για ανθρώπους με αναπηρία, καμία πρόβλεψη. Χάρηκα όταν πριν 2 μήνες ήμουν στο Βερολίνο και πήγα πριν τα εγγένεια μιας έκθεσης σε ένα μουσείο που δεν ήταν μουσείο, ήταν ένα εργοστάσιο που το φτιάχναν για μουσείο. Το πρώτο πράγμα που βάζανε ήταν εγκαταστάσεις για καροτσάκια. Και αυτό για μένα είναι πολιτισμός, το οποίο πρέπει να δουλέψουμε και να τα αποκτήσουμε εδώ. Δίπλα μας γίνονται τα θαύματα. Δίπλα μας γίνονται ως μέσα στα ερείπια των παλιών σπιτιών με τις εξαίσιες σκάλες που οδηγούν στον ουρανό. Πόσοι τις κατεβήκαν για τελευταία φορά κοιτάζοντας προς τα ταβάνια, ελπίζοντας πως από εκεί θα έρθει μια σωτηρία. Ως εργιανή μας στον κόσμο. Ήταν 10 μέτρα γη. Όσο πιάνει ένα σπίτι και ο τείχος μια αυλή.
ο Σύλλογος Φίλων που οργάνωσε την απόψινή βραδιά μαζί με την Αντιδημαρχία Νεολαίας και Αθλητισμού του Δήμου της Βέρειας πρέπει να ευχαριστήσει θερμά, εκτός από όλους τους συντελεστές, όλους τους ανθρώπους τους οποίους βοήθησαν να πραγματοποιηθεί το συγκεκριμένο κόνσεπτ. Μιλάμε για τους ανθρώπους που βοήθησαν στη μουσική, μιλάμε για τους ανθρώπους της χορωτίας πολιτισμού Αιγαίας της Βεργίνας, για τον μικρό Άγγελο Ντίνα του 8ου Σχολείου της Βέρειας, που απήγγειλε, για τους ανθρώπους που έπαιξαν μπουζούκι και ακορτεόν, τον κύριο Παπαδόπουλο και τον κύριο Πέιο, για την κυρία Αντωνία Χαρίση, την εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής που διάβασε το βιογραφικό του ποιητή, σαφώς την Ελένη την Αναγνώστη, τον Γιώργο τον Πελήρη, τον Γιώργο τον Καραμίχο και πολύ περισσότερο ακόμα από όλους τους ανθρώπους της πόλης που το αγκάλιασαν με τόση αγάπη. Το μεγαλύτερο συνέστημα ήταν το πόσο απλόχερα ο ποιητής μας επέτρεψε ακόμα και να παραφράσουμε ένα τραγούδι του και να τραγουδήσουμε συμβολικά ότι θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες 3 του Δεκέμβρη και όχι 3 του Σεπτέμβρη. Να περνάς. Το ωραίο του μήνυμα, το ελπιδοφόρο ωραίο του μήνυμα για την απόψινή βραδιά. Και τώρα που όλα τελείωσαν, θέλω να κάνω μια ευχή. Ήθε του χρόνου τέτοια μέρα να τον έχουμε γνωρίσει και από κοντά. Στο Αργοσκέ, στο Αργοσκέ, στον Ηλισσό, να συλλαβήσεις τα όνειρά σου. Στο Αργοσκέ, στο Αργοσκέ, στον Ηλισσό, να σε ξανάρω στους Μπαξέδες του Δεκέμβρη να περνάς, έτσι κουδιά στους καφενέδες τα παλικάρια, τα παλικάρια να περνάς, να σε ξαναδώ στους Μπαξέδες Χριστού Δεκέμβρη να περνάς, έτσι κουδιά στους καφενέδες τα παλικάρια. Έτσι που ήρθες στους καφενείς.